the airport, please. Can you make it quick? Yes, madam. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Mountain Bike TV. Κυριακή βράδυ και η εκπομπή μας πιστή στο ραντεβού της είναι έτοιμη να σας μεταφέρει στον συναρπαστικό κόσμο των δύο τροχών. Πολλά τα θέματά μας και σήμερα, καθίστε αναπαυτικά και πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Είναι το βορειότερο άκρο της Ευρώπης με χιλιάδες μοτοσυκλετιστές να το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Ο ηθοποιός Γιώργος Πυρπασόπουλος ήταν ένας από τους 40 συμμετέχοντες του Adventure Roads, ο οποίος έφτασε εκεί παρέα με μια CRF1000 Africa Twin. Γεια σου Γιάννη. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Πώς ήταν η εμπειρία σου αυτή, μοναδική? Εντάξει, μοναδική. Είναι πράγματι εμπειρία ζωής. Εγώ δεν είχα καταλάβει στην αρχή γιατί είναι όνειρο πολλών μοτοσυκλετιστών. Αν και είσαι μοτοσυκλετιστής. Ναι, δεν έχω ταξιδέψει όμως εκτός συνόρων ελληνικών με μηχανή ταξίδια. Έχω κάνει εσωτερικά ταξίδια. Και πηγαίνοντας εκεί συνειδητοποίησα, ας πούμε, γιατί είναι όνειρο, ας πούμε, μοτοσυκλετιστών. Αυτό το ταξίδι είναι μοναδικό. Η φύση και τα τοπία αναλλάσσονται συνεχώς. Είναι επικό το τοπίο που αντικρίζει κανείς. Δηλαδή, ανακαλύπτεις τη φύση όλο το μεγαλείο. Καταράχτες, φιόρδ, γκρεμί, δάση, ποτάμια, χιόνια, λίμνες. Μαγικό, είναι πραγματικά παραμυθένιο. Να ξεκινήσουμε λίγο από την όλη ιδέα, πώς προέκυψε όλο αυτό. Στο πλαίσιο του να προμοντάρει η Honda τα Adventure Roads, ζήτησε από τις περισσότερες χώρες που έχει αντιπροσωπείες να συμμετέχουν κάποιοι αναβάτες προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι. 40 το οποίο είναι, 40 στο σύνολο. 40 στο σύνολο, το οποίο είναι το πρώτο που οργανώνει. Βρεθήκαμε στο Όσλο αεροπορικός 40 αναβάτες, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, bloggers που ασχολούνται με τη μοτοσυκλέτα. Εγώ στο οποίο για να ανακαλύψω, όπως καταλαβαίνεις, το ρόλο του μοτοσυκλετιστή. Ένα ρόλο τον οποίο δεν τον έχεις ξαναπαίξει ποτέ σου όμως. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναπαίξει. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μαζευτήκαμε 40 ανεβάτες, οι περισσότεροι από την Ευρώπη. Είχαμε 4 ανεβάτες από Ιαπωνία, από Ινδονησία και συνοδεύσανε και την αποστολή για κάποιες μέρες ο Κέβιν Μπεναβίδες από την Αργεντινή και ο Πάολο Κονκάλβες από την Πορτογαλία. Για όσους δεν ξέρουν, είναι αναβάτες του Rally Dakar. Τσαμπιόνια, ναι. Και το έχουν πάρει χρυσό 2-3 φορές, ας πούμε, νομίζω ο καθένας. Και ξεκινήσαμε από εκεί για να καλύψουμε μία απόσταση σχεδόν 3.500 χιλιόμετρων στη δυτική ακτογραμμή της Νορβηγίας μέχρι το βόρειο ακροτήρι του Nordkap. Η διαδρομή περιελάμβανε ferry boat, προκειμένου να περάσουμε από φιόρδ σε φιόρδ. Κάναμε περίπου 2 στάσεις την ημέρα για βενζίνη, 1 στάση για φαγητό και κανένα 2 μικρές στάσεις για φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Καλύπταμε την ημέρα περίπου στα 450 χιλιόμετρα. Είχαμε γερτήριο στις 6.30, 7 παρατέταρτο, 7 και 4. Σερβιρόταν το πρωινό. 8 παρατέταρτο ξεκινούσε το briefing
μέχρι τις 8 και 4, 8.30 είχαμε αναχώρηση και φτάναμε συνήθως στον προορισμό γύρω στις 8 το απόγευμα. Δύσκολο ταξίδι γενικά, όταν σε φώναξε ας πούμε, η Honda για να σου πει ότι αυτό είναι το project, έκανες καθόλου πίσω ή είπες... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είχα, έχω κάνει μεγάλα ταξίδια road trip με αυτοκίνητο και έχω οδηγήσει πολλές ώρες, δηλαδή έχω οδηγήσει 8 ώρες στο τιμόνι. Το οποίο είναι πολύ διαφορετικό βέβαια, γιατί έχεις άλλη άνεση στο αυτοκίνητο, αλλιώς είναι στη μηχανή. Κοίτα, σαφώς είχα μία ανασφάλεια για το αν μπορώ να τα απεξέλθω. Ήξερα ότι θέλει πολύ καλή φυσική κατάσταση, την οποία την είχα και προσπάθησα να την εντατικοποιήσω πριν την περίοδο του ταξιδιού. Κατά τα άλλα, επειδή οδηγώ μηχανή από 14 χρονών, είμαι κάθε μέρα πάνω σε ένα μηχανάκι, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μετακινούμε στην πόλη και εκτός. Η αγωνία μου ήταν το κατά πόσο θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στις περίεργες συνθήκες άγνωστες για μένα σε μια χώρα η οποία έχει άλλες θερμοκρασίες, έχει άλλο τοπίο. Πες μου αν ήταν κάτι το οποίο σε τρόμαξε, κάτι που φοβήθηκες, κάτι που σε δυσκόλεψε. Κοίτα... Πόσες μέρες ήταν συνολικά το ταξίδι? Ήταν 8 ημέρες. Σαφώς είχα την αγωνία πριν ξεκινήσω. Κατά τη διάρκεια, η πρώτη μέρα ένιωσα την εξής δυσκολία. Μόνο στην πρώτη μέρα έτσι λίγο φοβήθηκα, γιατί ανεβήκαμε πολύ γρήγορα υψόμετρο και φτάσαμε σε ένα τοπίο το οποίο ήταν χιονισμένο, είχε ομίχλη, χιόνιζε και οι συνθήκες ήταν πραγματικά δύσκολες, γιατί έπρεπε να διασχίσουμε μια διαδρομή η οποία ήταν δίπλα σε μια παγωμένη λίμνη με γκρεμό αριστερά, με πολύ στενό δρόμο. Σε άσφαλτο, με τουριστικά λεωφορεία να κυκλοφορούν μαζί μας. Εκεί πραγματικά λίγο τρόμαξα, γιατί ήταν η δυσκολία. Θολή ζελατίνα, χαμηλή ορατότητα από το χιόνι. Στενός δρόμος, γκρεμός δίπλα. Και 40 μηχανές. 40 μηχανές και θερμοκρασία βέβαια πολύ χαμηλή. Τα γάντια, ό,τι και να κάνεις, αν δεν έχεις τερμενόμενα grip, που εγώ έτυχα να μην έχω δυστυχώς, οι περισσότεροι είχαν. Λίγο παγώσανε τα δάχτυλά μου. Αλλά εμπιστεύτηκα γρήγορα, που δεν το έχω ξανακάνει, εμπιστεύτηκα γρήγορα τη μηχανή στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σαφώς η ποιότητα ασφάλτου είναι διαφορετική, πάρα πολύ καλή ποιότητα στην Νορβηγία, αλλά δεν έχω αναπτύξει τόσο μεγάλη ταχύτητα και εμπιστοσύνη στις τροφές σε μοτοσυκλέτα με βρεγμένο οδόστρωμα. Δηλαδή αυτό που αντιμετώπισε εδώ είναι τη μηχανή, ήταν σαν να πηγαίνει σε στεγνό δρόμο. Και δημιούργησε αυτόματα μια αίσθηση ασφάλειας. Ναι, ναι, και εμπιστοσύνης. Αυτή ήταν η μόνη μέρα που έτσι κάπως φοβήθηκα. Τις υπόλοιπες μέρες αντιλήφθηκα ότι αν είσαι σε μια εγρήγορση, δεν φας πολύ το πρωί, δεν φας πολύ το μεσημέρι και διατηρείς τον εαυτό σου γενικά ελαφρύ. Και γεύματα τα οποία φαντάζομαι σου προσφέρουν και ενέργεια. Ναι, και γεύματα που σου προσφέρουν ενέργεια και έχεις και τη φυσική κατάσταση. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου την κούραση που εγώ δεν την ένιωσα, να σου πω την αλήθεια, γιατί η μηχανή είναι τόσο άνετη στην οδηγική της θέση, είναι τόσο ενδιαφέρον το τοπίο που αντικρίζεις και τρέχουν τα χιλιόμετρα κάτω τα πόδια σου, που δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο, δηλαδή είσαι σαν σφουγγάρι που ρουφάς, ας πούμε, το περιβάλλον. Εικόνες και χιλιόμετρα. Ναι, οπότε δεν ένιωσα σωματικά κάποια κούραση. Την κούραση την ένιωσα φτάνοντας στο ξενοδοχείο, μετά το μπάνιο και πίνοντας μια χαλαρή μπύρα, ας πούμε. Εκεί, μετά την μπύρα, ένιωσα, ρε παιδί μου, ότι το σώμα αρχίζει και χαλαρώνει, ας πούμε.
Να σου πω, όταν έφτασες στην Νόρκα, πώς ένιωσες? Κοίτα, στην αρχή δεν το πίστευα. Λέω, εντάξει, ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ότι πρώτον φτάσαμε, δεύτερον τελείωσε αυτό το πράγμα. Να συνεχίσουμε. Ήταν, σου λέω, ανάμεικτα τα συναισθήματα χαράς με απογοήτευση ότι ναι, τώρα φτάσαμε και τελείωσε. Δεν θέλω να τελειώσει, θέλω να συνεχίσει, ας πούμε. Και έφυγες ότι έχω επιστροφή τώρα. Κοίτα, όχι, δεν το σκέφτηκα καθόλου, γιατί το ταξίδι ήταν έτσι οργανωμένο που δεν είχαμε. Είχαμε μια μικρή επιστροφή 450 χιλιόμετρα για να πάμε στην πόλη που θα πάρουμε το αεροδρόμιο. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η σκέψη. Φαντάζομαι ότι αν κάναμε την επιστροφή, σαφώς θα γυρνούσαμε από διαφορετική διαδρομή, οπότε θα ήταν και μια χαρά ότι το ταξίδι δεν τελείωσε, συνεχίζει. Η οργάνωση πώς ήταν τότε? Η οργάνωση ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά μοναδική. Δηλαδή, αν πήγαινα με φίλους μου, μόνοι και το οργανώναμε στο ταξίδι, αυτό δεν θα το ζούσα σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή. Δηλαδή... Το συνήθως κάποιοι επιλέγουν να πάνε μόνοι τους, γιατί σου λέει δεν θέλουν να πηγαίνουν με κάποιον που οργανώνει ταξίδι. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι λίγο όπως είναι το group, ναι, όταν ναι, κλείσει ναι. Να πας ένα ταξίδι με group. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Καταρχήν, βέβαια σε κάποιους αρέσει αυτό, δηλαδή το να κάνουν όλο το ψάξιμο που θα μείνουν, να κλείσουν, να μετρήσουν τα χιλιόμετρα, όλα αυτά κτλ. Σε γλιτώνει από τη διαδικασία του να κάτσεις, να κλείσεις, να δεις, να κάνεις την έρευνα, ποια ξενοδοχεία, πού θα μείνεις, πόσα χιλιόμετρα είναι, πού είναι το βενζινάδικο, πού θα κάνω στάση για φαγητό, ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος. Είναι έτοιμο ένα πλάνο με τις καλύτερες επιλογές για σένα και τις πιο σωστές, κατ' εμέ. Δεύτερον, έχει τρομερή υποστήριξη τεχνική. Είχαμε ένα βαν το οποίο είχε από πίσω δύο μηχανάκια λιμένα με ανταλλακτικά. Ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε και να γίνει, το λύνανε, ας πούμε, στο πεντάλεπτο. Ήμασταν χωρισμένοι σε τρία γκρουπ. Το κάθε γκρουπ είχε έναν νοσοκόμο, οδηγό, που ακολουθούσε το γκρουπ. Υπήρχε ένας... πώς το λένε μπροστά αυτόν που οδηγεί? Πλοηγός. Ναι, υπήρχε ένας πλοηγός σε κάθε ομάδα. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό. Είχαμε ένα τροχόσπιτο, το οποίο είχε μέσα ένα σεφ με δύο σου σεφ. Λοιπόν, αυτό να δεις πρώτα, ρε. Άκου να δεις τώρα. Πηγαίναμε, ας πούμε, στο πουθενά. Στο πουθενά, πραγματικά χιλιόμετρα μακριά, την ψυχή, στα βουνά επάνω. Κάναμε στάση για φαγητό. Άνοιγε το τροχόσπιτο, βγαίνανε πάγκοι, καρέκλες, τραπέζια, ομπρέλες, πιάτα, μαχαιροπύρουνα. Και ξεκινούσε, ας πούμε, ο σεφ και έφτιαχνε. Δεν είχε παρήγγελμες κιόλας, όχι? Όχι, όχι, είχε δικό του μενού, αλλά παραδοσιακό φαγητό νορβηγικό. Λάφια γκριλ, πουτίγκες, δεν ξέρω εγώ, μπέργκερ. Εντάξει, σου λέω, δηλαδή, ήταν υπερπαραγωγική, πραγματικά. Πώς είναι τα κινηματογραφικά συνεργεία, ας πούμε, σε ταινίες του Hollywood, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτό δεν το ζούσα. Εν τω μεταξύ, υπήρχαν και άλλου είδους εμπειρίες. Κάποια βράδια, ένα βράδυ, μείναμε σε κάποιες ινδιάνικες σκηνές, στην παραλία, στον ωκεανό, βλέποντας το ηλιοβασίλεμα, το οποίο δεν έγινε ποτέ, γιατί ο ήλιος κατέβηκε, άγγιξε τον ορίζοντα και ξανανέβηκε. Είναι οι λεγόμενες λευκές νύχτες, ας πούμε. Ανάψαμε μια τεράστια φωτιά. Μοναδική εμπειρία. Μοναδική. Δηλαδή πράγματα που δεν θα τα κάνεις αν πας με την παρέα σου. Μπορεί να τα κάνεις, αλλά θέλουν πολλή οργάνωση και μεγάλο κόστος. Τι σου έμεινε, Γιώργο, από όλο αυτό το ταξίδι? Κοίτα, μου μείνανε οι εικόνες, πραγματικά που είναι αξέχαστες, της φύσης. Μου έμεινε η αίσθηση της οδήγησης που ήταν σαν να είμαι σε video game, ας πούμε. Ένα πράγμα σαν να ζω μέσα, να είμαι μέσα σε ένα video game. Οι συναντήσεις με τον κόσμο που γνώρισα, με τους ανθρώπους. Έχω κρατήσει επαφές και μάλιστα τώρα που οργανώνω ένα ταξίδι τους είπα... μπήκα μέσα, έχουμε κάνει μια ομάδα στο Facebook να μου στείλουν tips αν κάποιος έχει πάει κτλ. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Γενικά από καιρό σε καιρό ανεβάζει κάποιος τις δικές του εμπειρίες που έχει πάει κτλ. Σχόλια.
Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το να συναντάς ανθρώπους από όλα τα μέρη και να μοιράζεστε μαζί μια κοινή εμπειρία, το οποίο σας φέρνει κοντά. Ήταν πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, στο τέλος, ξέρεις, υπήρχε μια... θα χωρίσουμε, ας πούμε, και δεν θα συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια όλοι μαζί, παρέα που γνωριστήκαμε. Υπήρχε, ας πούμε, μια μελαγχολία. Εγώ κρατάω αυτό που είπες πριν, ότι ετοιμάζεις ένα ταξίδι. Εγώ ξέρω ότι ετοιμάζεις, αλλά... Ναι, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, ναι. Να υλοποιηθεί και να τα ξαναπούμε. Οπωσδήποτε. Με χαρά για να πούμε γι' αυτό το ταξίδι. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ, Γιάννη. Και σου εύχομαι καλά χιλιόμετρα και ασφαλή. Πάντα. Επίσης. Ο Βασιλιάς επέστρεψε, είπε η Suzuki με την έλευση του νέου Suzuki GSX-R1000, μια μοτοσυκλέτα εφοδιασμένη με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και η οποία φιλοδοξεί να ανέβει και πάλι στην κορυφή των απόλυτων superbike μοντέλων. Το νέο GSX-R1000 ήρθε στην εκπομπή μας και το έχουμε φέρει για μια δυναμομέτρηση. Να δούμε αν τα νούμερα που θα δείξει το δυναμόμετρο πιστοποιούν ότι είναι μια από τις πιο δυνατές ιαπωνικές μοτοσυκλέτες αυτή τη στιγμή. Δύο χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου GSX-R με κινητήρα 750 κυβικά τότε, έφτασε η ώρα για την έκτη γενιά του GSX-R. Μια εντυπωσιακή μοτοσυκλέτα εφοδιασμένη με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, έτοιμη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην θρυλική superbike οικογένεια του Hamamatsu. Οι Ιάπωνες χρησιμοποίησαν τεχνογνωσία απευθείας από τον κόσμο του MotoGP και όπως φαίνεται ο στόχος επετεύχθη με τη νέα μοτοσυκλέτα να φλερτάρει με την πρώτη θέση στην κατηγορία Superbike ως το δυνατότερο GSX-R παραγωγής που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, αλλά και ένα από τα δυνατότερα ιαπωνικά μοντέλα μοτοσυκλέτας. Ο ολοκένουργιος τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας με σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων παράγει τρομερή δύναμη σε χαμηλές και μεσαίες στροφές, ενώ ενισχύεται ακόμα περισσότερο στις ψηλές στροφές. Τα εκπληκτικά νούμερα υποδύναμης και ροπής που δίνουν οι Ιάπωνες είναι 202 άλογα στις 13.200 στροφές, αλλά και 12 χιλιογραμμόμετρα ροπής. Πάμε όμως να δούμε τι νούμερα θα δείξει η δική μας δυναμομέτρηση στο ολοκένουργιο Suzuki GSX-R1000R που έχουμε αυτή τη βδομάδα στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και από εμένα. Όπως είπε και ο Γιάννης πιο πριν, έχουμε κοντά μας μια Suzuki GSX-R1000. Είναι ένα καινούργιο μοντέλο παραγωγής. Ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο από το ιαπωνικό εργοστάσιο. Με έντοξο παρελθόν, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, θα την δυναμομετρήσουμε για να αναλύσουμε τα αποτελέσματά της. Τελειώσαμε με τη δυναμομέτρησή μας και τελικά είδαμε ότι η GSX-R1000 σκαρφάλωσε με μεγάλη ευκολία στα 180 άλογα.
Πήγε στα 11 κιλά ροπή στις 10.000 στροφές, όταν τα 180 άλογα που φλερτάρισε τα έβγαλε στις 12.300 στροφές. Βλέπουμε μία φοβερή γραμμή απόδοση των ύπων. Είναι μια πολύ εκρηκτική μοτοσικλέτα για το δρόμο. Πάλι καλά που έχει αυτά τα τέλεια ηλεκτρονικά επάνω για να μπορέσουν να διαχειριστεί ο αναβάτης αυτή την τόσο απότομη δύναμη που έρχεται, που δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί μέσα στον πίνακα του χαρτιού από κάποιον που δεν γνωρίζει. Εμείς που γνωρίζουμε ξέρουμε ότι αυτό το μοντέλο στο δρόμο, αν δεν έχει τα ηλεκτρονικά, δεν θα μπορέσει να οδηγηθεί. Άρα ίσως να μιλάμε για την κορυφαία ιαπωνική μοτοσικλέτα αυτή τη στιγμή. Με λίγα λόγια, για να δώσω λίγο στο κοινό να καταλάβει για τι μοτοσικλέτα μιλάμε αυτή τη στιγμή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι ο κινητήρας αυτός στις 7.500 στροφές έχει κοντά στα 100 άλογα, όταν το φάσμα της δυναμικής του κινητήρα φτάνει ως στις 14.000 στροφές. Και όταν μιλάμε για μία μοτοσικλέτα stock, τι σημαίνει μία μοτοσικλέτα παραγωγή stock? Ότι φοράει τη μαμά εξάτμιση, το μαμά φίλτρο, φυσιολογική βενζίνη από το βενζινάδικο και ένα λάστιχο δρόμου. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι προσπερνάει ακόμα και super sport μοτοσικλέτες παλαιότερων χρονολογιών αυτή τη στιγμή. Πέρα από την εκπληκτική υποδύναμη που μας έβγαλε η Suzuki GSX-R1000 στο δυναμόμετρό μας, αξιοσημείωτο είναι και η ροπή που μας έβγαλε αυτό το μοντέλο πάνω στο δυναμόμετρο. Η μέγιστη ροπή του είναι τα 11 κιλά στις 10.000 στροφές, αλλά εμένα αυτό που με εξητάρει περισσότερο σε αυτό το κινητήρα είναι ότι ξεκινάει από τις 3.000 στροφές και έχει κοντά στα 7 κιλά ροπή. Ένα πράγμα που δεν μας είχαν συνηθίσει οι κατασκευαστές στους κινητήρες λίτρου, στα super sport μηχανάκια, να ξεκινάνε με τόσο χαμηλά υψηλή ροπή. Αυτό σημαίνει πως για τον αναβάτη αυτό το μηχανάκι θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να τον γεμίζει με στιγμές χαράς όποτε και με όποια ταχύτητα ανοίξει τον γκάζι στον δρόμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το GSX-R1000 είναι ένας πάρα πολύ δυνατός παίχτης ως προς τον ανταγωνισμό. Δηλαδή τα νούμερα που μας έδειξε στη stock μορφή της θα σας πω ότι είναι πρωτόγνωρα για stock μηχανάκια. Και φυσικά περιμένω να τις δούμε σε συγκριτικά με τις άλλες ιαπωνικές μοτοσικλέτες. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει βγάλει τα περισσότερα άλογα που έχω δει σε stock μοτοσικλέτα μέσα στο δικό μου μαγαζί. Περιμένω από το φίλο μου τον Γιάννη λοιπόν να μου φέρει κι άλλες ιαπωνικές stock μοτοσικλέτες ώστε να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε και να δούμε τελικά ποιος είναι ο βασιλιάς στην κορυφή. Γιατί μην περιμένετε να δούμε μεγάλες διαφορές, μιλάμε για μικρές λεπτομεριούλες τώρα όταν μιλάμε για αυτές τις μοτοσικλέτες. Γυναίκες από 13 χώρες του κόσμου με έναν κοινό στόχο να ζήσουν όλες την περιπέτεια στα πλαίσια της επιλογής για το σχηματισμό της ομάδας που θα απαρτήσει το γυναικείο γκρουπ του ερχόμενου GS Trophy στην Μογγολία. Όπως βλέπετε και από το βίντεο, οι 23 γυναίκες οδήγησαν ιδανικά τις μεγάλες 1200 BMW μέρα και νύχτα, σε χώμα, σε λάσπη, περνώντας εμπόδια και αλλάζοντας ελαστικά, με 6 από αυτές να παίρνουν τελικά το τυχερό εισιτήριο πρόκρισης.
Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακόμα ένα επεισόδιο του Mountain Bike TV. Εσείς μην ξεχνάτε να φοράτε πάντα κράνος, να οδηγείτε με ασφάλεια. Όσοι θέλετε να μας ξαναδείτε, μπορείτε να επισκέφτεστε την ιστοσελίδα της εκπομπής www.mountainbiketv.gr, να μας ακολουθείτε στο Instagram, να μας κάνετε like στο Facebook, σχόλια και παρατηρήσεις στο mountainbiketv@gmail.com. Μη φεύγετε, γιατί ακολουθεί εκπομπή Οτομάνια για τους φίλους των τεσσάρων τροχών και ραντεβού την άλλη Κυριακή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά!